μαζί την επέτειο της απελευθέρωσής της από τον Οθωμανικό ζυγό. Αυτή τη μέρα όλοι οι Έλληνες, με πίστη στις διαχρονικές αξίες της μακραίωνης ιστορίας μας, τιμάμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για την ενσωμάτωση της Μακεδονίας στον εθνικό κορμό. Η μνήμη τους είναι πηγή έμπνευσης και περηφάνειας. Χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Λιτό και σύντομο το μήνυμα της Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, κ. Αγγελοπούλου, για τη σημερινή ημέρα, με τις ευχές για όλους τους Έλληνες. Θα δούμε τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος, ο οποίος θα μιλήσει. Σήμερα γιορτάζει η Θεσσαλονίκη, γιορτάζει όμως και η πατρίδα μας. Με τους αγώνες του 12-13 μεγάλωσε η Ελλάδα και με την ενσωμάτωση της Θράκης πήρε τη σημερινή της μορφή. Εκείνοι που πολέμησαν με τις θυσίες και το αίμα τους μας κληροδότησαν ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, την ελευθερία μας, και εμείς πρέπει να φανούμε άξιοι αυτή την ελευθερία να τη διατηρήσουμε. Γι' αυτό και για μας απόλυτη προτεραιότητα είναι το να αυξάνουμε διαρκώς την ισχύ της πατρίδας μας μέσα από συνθήκες, από συμμαχίες, αναβαθμίζοντας τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας, ακριβώς για να είμαστε σε θέση να εγγυόμαστε την εθνική μας κυριαρχία, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ειρήνη και την ασφάλεια του ελληνικού λαού. Χρόνια πολλά και χρόνια πολλά και για τη μεγάλη γιορτή του Αγίου Δημητρίου. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Το μήνυμα του κ. Κυλάκη, Αφυπουργού Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας Θράκης, τα ακούσαμε μόλις. Κ. Καλαφάτης, εκπρόσωπος του κ. Τασούλα, πρώτης Βουλής. Σήμερα γιορτάζουμε τον πολιόχο της πόλης μας, τον Άγιο Δημήτριο, και τιμούμε εκείνους που μας έδωσαν την ελευθερία, έδωσαν την ελευθερία στον τόπο μας. Αντλώντας παράδειγμα, αντλώντας δύναμη από το παράδειγμά τους. Την ίδια στιγμή δυναμώνουμε τη φωνή μας, τη φωνή της πατρίδας, απέναντι σε εκείνους, τους συμμάχους, τους εταίρους, τους γείτονες, που πρέπει να την ακούσουν. Και παράλληλα, κάνουμε πιο δυνατή την παρουσία μας, συνεχίζοντας αποφασιστικά τον δρόμο που κάνει την Ελλάδα πιο ισχυρή απέναντι σε εκείνους που επιβολεύονται τα δίκαια και τα δικαιώματά μας. Χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Ακούσαμε τον κύριο Καλαφάτη, που εκπροσώπησε τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, γραμματέας κοινωνικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας. Γιορτάζουμε σήμερα τον πολιούχο της πόλης Άγιο Δημήτριο και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους Θεσσαλονικείς και σε όλους τους εορτάζοντες. Σήμερα όμως τιμούμε και τη μέρα απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό και έχουμε χρέος να αναλογιστούμε, όπως και σε κάθε τέτοιο ιστορικό ορόσημο, πώς θα κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή απέναντι σε όσους επιβουλεύονται τα εθνικά μας συμφέροντα. Πώς θα κάνουμε την πατρίδα μας πιο δίκαιη, μειώντας τις ανισότητες και βάζοντας τα θεμέλια της συλλογικής μας ευημερίας. Και πώς θα κάνουμε την πατρίδα μας πιο ανθεκτική απέναντι στις προκλήσεις και στις διεθνείς αναταράξεις, όπως την κλιματική κρίση. Έχουμε χρέος να προστατεύσουμε το λαό μας από όλες τις δύσκολες επιπτώσεις. Και πάλι, χρόνια πολλά στους Θεσσαλονικείς, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Ήταν το μήνυμα του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Ανδρουλάκη. Κ. Φάμελος από το ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια πολλά στην Ελλάδα. Γιορτάζουμε και τιμούμε τον πολιούχο της πόλης μας, τον Άγιο Δημήτριο, αλλά και την απελευθέρωση της πόλης μας στους Βαλκανικούς πολέμους. Σε λίγες μέρες όμως θα τιμήσουμε και την επέτειο του Όχι και τον ηρωικό αγώνα στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, αλλά και την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης από την κατοχή του ναζιστικού καθεστώτος. Είναι πολύτιμα τα διδάγματα, αλλά και οι ευθύνες αυτών των ημερών για όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες. Πρώτα απ' όλα για την ελευθερία, για τη ζωή, για την ειρήνη, αλλά και τη δημοκρατία. Και σήμερα που δυστυχώς ο πόλεμος τόσο κοντά δείχνει τα δόντια του και απειλεί τη ζωή, αλλά και την ειρήνη στην περιοχή, έχουμε ευθύνη να υπερασπιστούμε αυτές τις αξίες, ξεκινώντας από τη ζωή και την ειρήνη, για την ευημερία του τόπου μας. Και πάλι χρόνια πολλά, να είστε όλοι γεροί, εσείς και η οικογένειά σας. Να είστε καλά.
Σήμερα είναι μεγάλη ημέρα, είναι διπλή γιορτή. Τιμούμε και εορτάζουμε τον πολιούχο της πόλης της Θεσσαλονίκης, τον Άγιο Δημήτριο, και την απελευθέρωση της πόλης από τον τουρκικό ζυγό. Στις δύσκολες αυτές ώρες που περνάει το έθνος μας, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τα προτάγματα των προγόνων μας. Ένα από αυτά είναι η ισχύς εν τη ενώση. Μόνο αν είμαστε ενωμένοι, μονιασμένοι και έχουμε ομοψυχία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε εσωτερικούς και εξωτερικούς εχθρούς. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στις εορτάζουσες, χρόνια πολλά στη Θεσσαλονίκη μας, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας. Γεια σας. Ονομάζομαι Μανουήλ Φράγκος και είμαι ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος της Ελληνικής Λύσης. Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική διπλή εορτή για την πόλη μας. Από τη μία γιορτάζει ο πολιούχος μας ο Άγιος Δημήτριος. Από την άλλη γιορτάζουμε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης. Αυτές τις εορτές θα πρέπει να σκέφτονται όλοι αυτοί οι πρόθυμοι που σήμερα είναι έτοιμοι με μια υπογραφή να παραδώσουν όλα αυτά που κέρδισαν οι Έλληνες με το αίμα τους. Και να γνωρίζουν όλοι αυτοί οι πρόθυμοι πως αν τολμήσουν να πράξουν κάτι τέτοιο θα βρουν απέναντί τους όχι μόνο εμάς αλλά ολόκληρο τον ελληνικό λαό. Χρόνια πολλά σε όλους. Ακούσαμε τον εκπρόσωπο της Ελληνικής Λύσης, κύριο Φράγκο, ο κύριος Νατσιός από το κόμμα Νίκη. Ο πρόεδρος. Μεγάλη μέρα σήμερα για την Θεσσαλονίκη. Γιορτάζει ο προστάτης της, ο μεγαλομάρτυρας, ο μυροβλήτης Άγιος Δημήτριος. Πρότυπο Ανδρείας, πρότυπο πίστη στον Χριστό. Είναι αυτά που θέλουμε και σήμερα και σαν σήμερα ο ένδοξος, ο ηρωικός ελληνικός στρατός, θαύμα του Αγίου Δημητρίου ήταν, μπήκε στην Θεσσαλονίκη, την απελευθέρωσε την Μακεδονία, έσωσε την Ελλάδα. Εύχομαι χρόνια πολλά στην Θεσσαλονίκη μας, στη Μακεδονία μας και σε όλο τον ελληνισμό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, και να δούμε τώρα ποιος έχει σειρά, δώσει δηλώσεις στον Άγιο Δημήτριο. Διπλή γιορτή σήμερα για την πόλη μας, διπλή χαρά. Σήμερα γιορτάζουμε την απελευθέρωση Θεσσαλονίκης, αλλά και τον προστάτη, τον πολιούχο μας, τον Άγιο Δημήτριο τον Μυροβλήτη. Εύχομαι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες. Να είστε καλά. Κύριο Τζιζικώστας, τις τελευταίες εμφανίσεις πριν πάει στην Ευρώπη. Σήμερα είναι η μέρα της Θεσσαλονίκης, που γιορτάζει τον πολιούχο της, αλλά και την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης μας. Και η σκέψη μας μοιραία πηγαίνει στους αγώνες των προγόνων μας, τους οποίους θυμόμαστε και τιμούμε. Πηγαίνει όμως και στο μέλλον, το οποίο όλα αυτά τα χρόνια ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χτίζουμε σε γερά θεμέλια, για να βελτιώνουμε διαρκώς την καθημερινότητα όλων των πολιτών, αλλά και για να βρίσκεται η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη στην πρώτη γραμμή της Ελλάδας και της Ευρώπης. Και αυτό ακριβώς θα συνεχίσουμε να κάνουμε και τα επόμενα χρόνια. Χρόνια πολλά Θεσσαλονίκη, χρόνια πολλά σε όλες και όλους τους Θεσσαλονικείς. Ο Περιφερειακός Κεντρικής Μακεδονίας κ. Τζιζικώστας, ο νέος Επίτροπος της Ελλάδας στην Ευρώπη, κ. Αγγελούης, ο Δήμαρχος της πόλης. Ο λαμπρός εορτασμός της απελευθέρωσης μας γεμίζει αυτοπεποίθηση και συγχρόνως ορίζει την επόμενη μέρα, στέλνοντας το μήνυμα ότι με ενότητα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα πάντα και οποιαδήποτε οφειλεί. Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ. Διεκδικεί την επόμενη μέρα με δυναμισμό και τη νέα της ταυτότητα. Χρόνια σας πολλά. Είμαστε λοιπόν πάντως συνδεμένοι με τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου. Κάπου εδώ τελειώνει η απευθεία μας. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Η καθιερωμένη που πόλη μας γιορτάζει την απελευθέρωσή της και τον πολιούχο της. Η πόλη μας αξίζει ένα λαμπρό μέλλον αντίστοιχο με το ένδοξο παρελθόν της. Επειδή μας αρέσει να κοιτάζουμε μπροστά και ευρωπαϊκά, θεωρώ ότι η πόλη μας αξίζει το επίκεντρο των Βαλκανίων και της Ευρώπης. Και όλοι μαζί να παλέψουμε για να εξελιχθεί σε μια πόλη πολιτισμού, δραστηριότητας, μπροστάρης των εξελίξεων των Βαλκανίων και ολόκληρης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Χρόνια πολλά σε όλους, ας βάλουμε ο καθένας το λιθαράκι του από το μετερίζι μας για την πόλη μας και τον κόσμο της. Να είστε καλά.